Ένας ευσεβής νέος ρώτησε τον Αββά Ευπρέπειο πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αββάς Ιάκωβος. Και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει. Μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές σου, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος. Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του παρακάλεσε το σοφότατο Αββά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. «Πάρε σύντροφό σου το πένθος, παιδί μου», του αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, «και αυτό θα σε διδάξει». «Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος, Αββά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφομαι μαζί τους», ρώτησε πάλι ο νέος. «Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα στο θέλημα του Θεού και του πλησίον σου, και μη προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων, παρά μόνο τα δικά σου, και θα αποκτήσεις το πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους». «Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα?», ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Δεν προκαλούν τα δάκρυα πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα», είπε ο Αββάς. «Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λύπησες το Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανυκτικό δάκρυ στα μάτια σου». Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία. Εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.